Ποιος είναι τελικά αυτός που οδηγεί το όχημα που λέγεται η ζωή μου, η ζωή μας? Ποιος είναι αυτός που οδηγεί το όχημά μας? Αυτός που οδηγεί το όχημά μας δεν είναι ένας. Είναι πολλά δικά μας κομμάτια. Όλα τα δικά μας κομμάτια. Κομμάτια μας που είναι όρημα, κομμάτια μας που είναι ανώρημα, κομμάτια μας που είναι ανεπτυγμένα, κομμάτια μας που ζουν στο τραύμα, το τραύμα. Όλα μας λοιπόν τα κομμάτια οδηγούν το όχημα της ζωής μας. Τα ανώρημα μας κομμάτια, τα τραυματισμένα μας κομμάτια είναι αυτά μας τα κομμάτια που κάνουν αυτό που λέμε αυτοσαμποτάζ. Που μας οδηγούν λοιπόν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές, σε συμπεριφορές που μας ενοχλούν, σε στάσεις που μας ενοχλούν, σε κινήσεις που μας ενοχλούν και που τελικά μας κάνουν κακό, δηλαδή δεν μας είναι χρήσιμες, δεν μας κάνουν κάτι θετικό, κάτι όμορφο. Τα θέλουμε όλα όμως μαζί μας. Κανένα από τα κομμάτια μας δεν είναι άχρηστο. Κανένα από τα κομμάτια μας δεν είναι για να το πετάξουμε στο κάδο των αχρήστων. Όλα μας τα κομμάτια είναι χρήσιμα, τα θέλουμε μαζί μας. Θα μου πείτε, μα και τα πληγωμένα κομμάτια, μα και τα τραυματισμένα κομμάτια. Αυτά μας τα κομμάτια δεν ήταν πάντοτε τραυματισμένα, δεν γεννηθήκαμε τραυματισμένοι. Αυτά μας είναι κομμάτια που όταν γεννηθήκαμε, όταν πρωτοϋπήρξαμε πάνω στον πλανήτη, ήτανε κομμάτια μας η γη. Ήτανε κομμάτια μας όμορφα ή ήτανε κομμάτια μας που ήταν έτοιμα να λάβουν. Ήτανε κομμάτια μας ανοιχτά. Ήτανε κομμάτια μας έτοιμα να ζήσουν. Συνέβησαν όμως πράγματα πάνω στον πλανήτη και αυτά μας τα κομμάτια τραυματίστηκαν, φοβήθηκαν, πληγώθηκαν. Τα θέλουμε όλα μας τα κομμάτια. Και τα τραυματισμένα μας λοιπόν κομμάτια, γιατί έχουν δώρα να μας δώσουν, χαρίσματα να μας δώσουν, τα θέλουμε μαζί μας. Τι γίνεται λοιπόν όμως όταν αρνούμαστε ουσιαστικά να ασχοληθούμε με τα τραυματισμένα μας κομμάτια? Και κάποιοι από εσάς εδώ που παρακολουθείτε το κανάλι και που παρακολουθείτε και άλλα κανάλια και άλλους ανθρώπους, και άρα ασχολείστε ουσιαστικά με την προσωπική σας ανάπτυξη, μπορεί να πείτε, όχι, μα εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, να βγω από το τραύμα μου. Ναι, αλλά πώς προσπαθείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου να βγεις από το τραύμα σου? Προσπαθείς να τον βοηθήσεις αποσπώντας την προσοχή σου από το τραύμα σου? Προσπαθείς να τον βοηθήσεις με το να λες όλα είναι καλά, με το να λες όλα χρειάζεται να είναι θετική σκέψη, δεν συνέβη τίποτα στο παρελθόν, δεν πειράζει ό,τι και αν έγινε στο παρελθόν, το αφήνουμε πίσω το παρελθόν, δίχως να το επεξεργαστούμε φυσικά. Ήταν προορισμένο μωρέ να γίνει, ή όχι, είχε καλή πρόθεση στην πραγματικότητα αυτός που με τραυμάτισε, αλλά τόσα ήξερε, τόσα έκανε ο δόλιος η δόλια. Μήπως λέτε ιστορίες τύπου «Α, αυτό είναι από την προηγούμενη μου ζωή, ήτανε προορισμένο να το ζήσω, ήμουνα προορισμένη, προορισμένος να το πάθω, δεν πειράζει που το έπαθα, δεν πειράζει δηλαδή που με τραυμάτισαν, τραυματίστηκα, με πλήγωσαν, πληγώθηκα, ήτανε προορισμένο να γίνει, ήταν προκαθαρισμένο να γίνει, αυτό ήτανε το κάρμα μου» ή «Έτσι μαθαίνουμε, μαθαίνουμε μέσα από τον πόνο μας». Ξέρετε, πολλά από αυτά, για παράδειγμα το τελευταίο, μαθαίνουμε μέσα από τον πόνο μας. Γιατί πολλοί λένε, κάτι είχα να μάθω, γι' αυτό με τραυμάτισαν. Παρότι είναι γεγονός ότι πράγματι μαθαίνουμε από τον πόνο μας, πολύ συχνά όλες οι παραπάνω δηλώσεις, τοποθετήσεις που κάνουμε, στην πραγματικότητα είναι ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, τις περισσότερες φορές ανακριβείς, δεν θα πω αναλυθείς, πολλές φορές έχουν, όπως σου ανέφερα πριν για τον πόνο, ψίχουλα αλήθειας μέσα τους. Αλλά είναι ανακριβείς. Ανακριβείς ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, και εδώ θέλω να δώσουμε προσοχή, για να αποφύγουμε το να ασχοληθούμε με το τραύμα μας.
Αυτές οι παραπάνω ιστορίες δεν είναι λύση του τραύματος, ακόμα και αν είναι εξήγηση. Θέλετε να πούμε ότι όλα τα παραπάνω είναι μια πιθανή εξήγηση του γιατί τραυματίστηκα, γιατί έπρεπε να πληγωθώ και να τραυματιστώ. Ωραία, ας πούμε ότι είναι εξήγηση. Λύση του τραύματος δεν είναι. Άρα για μένα όλα αυτά είναι ιστορίες, παύλα, δικαιολογίες που λέμε στον εαυτό μας για να αποφύγουμε να έρθουμε σε επαφή με το τραύμα. Και γιατί αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με ένα τραύμα? Με ένα τραύμα, το οποιοδήποτε τραύμα. Γιατί πονάει. Το πρόβλημα λοιπόν με την προσωπική ανάπτυξη, με αυτή την κοινότητα αυτή τη στιγμή και με όλη αυτή την τη βλακεία, θα πω αυτή τη λέξη, στο κομμάτι της ερμηνείας που έχει γίνει για τη θετική σκέψη, γιατί προφανώς η έννοια της θετικής σκέψης, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ για την θετική σκέψη, ποια είναι η πραγματική θετική σκέψη, και πολύ επιγραμματικά μπορείτε, θα πω σήμερα ότι είναι η ρεαλιστική σκέψη, η ρεαλιστική και χρήσιμη σκέψη είναι η θετική σκέψη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ηχογραφημένο μας βίντεο σε σχέση με το τι είναι, με λεπτομέρειες πια, η θετική σκέψη, αλλά πολύ επιγραμματικά είναι η ρεαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι μια πολύ μεγάλη παγίδα αυτή τη στιγμή στην προσωπική ανάπτυξη που βλέπει τη θετική σκέψη σαν αυτό το όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει, τους συγχωρούμε όλους, τους συγχωρούμε βέβαια χωρίς επεξεργασία, γιατί η συγχώρεση είναι ολόκληρη επεξεργασία. Απλά λέω ένα συγχωρώ και το ξεχνάω, και καλά το ξεχνάω, και ότι τελείωσε το τραύμα. Λοιπόν, το τραύμα δεν ξεχνιέται. Συνεχίζει να δουλεύει μέσα μας. Και κάποιοι από εσάς θα πούνε, όχι, εγώ τα κατάφερα με το να πω συγχωρώ ή με το να είμαι θετική, θετικό στη ζωή μου, να κάνω θετικές σκέψεις, να λέω ότι όλα είναι καλά και θετικά, εγώ κατάφερα να το λύσω το τραύμα. Ωραία, άρα στη ζωή σου τώρα πια δεν υπάρχουν εκείνες οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές, αυτοσαμποτάζ που υπήρχαν όταν δεν είχες ξεπεράσει το τραύμα. Ε! Γιατί η απόδειξη ότι έχουμε ξεπεράσει ένα τραύμα είναι ότι έχουμε διακόψει με τρόπο ξεκάθαρο, αποφασιστικό, στιβαρό και οργανικό τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές αυτοσαμποτάζ. Και ούτε μας λείπουν και ούτε τους λείπουμε και δεν τις χρειαζόμαστε πια. Δεν τις χρησιμοποιούμε πια σαν εργαλείο εκδραμάτισης του τραύματος. Δεν τις χρησιμοποιούμε πια για να εκτονώσουμε το τραύμα, γιατί δεν υπάρχει τραύμα και γι' αυτό δεν τις χρησιμοποιούμε πια. Μήπως όμως συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις συμπεριφορές? Αυτό ονομάζεται συνεχίζω να ζω στο παρελθόν μου. Ζω το παρελθόν μου στο εδώ και το τώρα. Άρα το να αποφεύγω το συναίσθημα αλλά να συνεχίζω τις συμπεριφορές αυτοσαμποτάζ είναι μία τρύπα στο νερό. Η λύση του τραύματος περνάει διαμέσου του συναισθήματος του πόνου. Περνάει διαμέσου του βιώματος του πόνου. Δεν αποφεύγουμε τον πόνο, δεν αποφεύγουμε το συναίσθημα. Βρισκόμαστε μαζί του, το ζούμε. Γιατί να το ζήσουμε? Γιατί έχει πληροφορίες μέσα. Έχει πληροφορίες για το ίδιο το τραύμα. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, από ποιον έγινε. Και δεν μιλάω για τις πληροφορίες τύπου της ακρίβειας. Δηλαδή, πέρα του ότι ναι, το συναίσθημα έχει και γεγονότα μέσα του, αλλά γεγονότα με την έννοια ποιο είναι το τραύμα. Ποιος με πλήγωσε. Συνήθως αυτά τα γνωρίζουμε. Βρίσκονται μέσα στο τραύμα. Όμως, το τραύμα σε συναισθηματικό επίπεδο έχει άλλες πληροφορίες μέσα του. Οι πιο πολύτιμες πληροφορίες που έχει μέσα του είναι πώς ένιωθα στο τραύμα. Δεν έχει σημασία να λάβουμε πληροφορίες τύπου «έχω απ' έξω ένα βίντεο», «έχω μια κάμερα και κάποιος με τραβάει και αν δω πώς ήταν όταν πληγώθηκα θα λύσω το τραύμα μου». Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι πληροφορίες της ακρίβειας των γεγονότων. Μας ενδιαφέρει η συναισθηματική διάσταση των γεγονότων. Αν λοιπόν δεν επιτρέψω στο τραύμα μου να με καθοδηγήσει στο πώς ένιωθα τότε για να ανακαλύψω ποια συναισθήματα από το τότε συνεχίζω να κουβαλάω σήμερα και
και τα εκδραματίζω ξανά και ξανά και ξανά σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Αν δεν επιτρέψω στο τραύμα να με καθοδηγήσει, τότε ποιος, τότε πώς. Προφανώς καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος πονάει βαθιά και πολύ, το είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει αυτή τη δουλειά μόνος του. Γι' αυτό υπάρχουν οι θεραπευτές. Για να μπορέσουν να κρατήσουν χώρο, θεραπευτικό χώρο, τρυφερό θεραπευτικό χώρο για εσάς, τρυφερό θεραπευτικό χώρο ασφάλειας για εσάς, για εμάς, για όλους, για να μπορέσουμε μέσα εκεί να επεξεργαστούμε το συναισθηματικό τραύμα. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε όλο αυτό το μου της θετικής σκέψης και σε όλο αυτό όλα είναι καλά και στην αποφυγή του τραύματος, ίσως κάποιοι από εσάς να είστε πάρα πολύ ικανοί με την έννοια ότι έχετε όρημα ανεπτυγμένα κομμάτια, να μπορείτε να έχετε το όχημα της ζωής σας σε μια σχετική σταθερότητα και ασφάλεια. Γιατί, όπως είπαμε, το όχημα της ζωής μας το οδηγούν και το καθοδηγούν και τα όρημά μας κομμάτια και τα υγιή μας κομμάτια και τα ανεπτυγμένα μας κομμάτια. Κάποιοι λοιπόν από εσάς, από εμάς, έχουμε όρημα και ανεπτυγμένα κομμάτια, τα οποία οδηγούν, όπως είπα, με σχετική ασφάλεια και σταθερότητα το όχημα της ζωής μας. Και αυτό μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι είμαστε καλά και ότι λύσαμε το τραύμα. Και όταν κάποια στιγμή έρχονται στην επιφάνεια οι συμπεριφορές αυτοσαμποτάζ, λέμε, όχι, έπεσα, θα ξανασηκωθώ, θα ξαναβάλω μπρος τα μεγάλα μέσα. Και μπαίνουν ξανά μπροστά με υψηλό κίνητρο και ίσως και ενθουσιασμό ή μια πολύ υψηλή όθηση, καμιά φορά και με τη βία. Μπαίνουν μπροστά τα όρημα ανεπτυγμένα μας κομμάτια και μας πάνε. Τόσο όσο φυσικά, γιατί το αυτοσαμποτάζ συνεχίζει να δουλεύει. Όταν λοιπόν αναπτύσσουμε μέσα μας, καλλιεργούμε μέσα μας το κίνητρο, ότι τον ενθουσιασμό, το κίνητρο και ο ενθουσιασμός οδηγούν σε μια κίνηση, για λίγο. Κίνητρο και ενθουσιασμό μπορεί να μας δώσει ένα βιβλίο, ένα βίντεο, κάτι που ακούσαμε, κάτι που διαβάσαμε. Αυτό θα είναι για λίγο. Γιατί τα ανώριμα μας κομμάτια ή τα πληγωμένα, τραυματισμένα μας κομμάτια συνεχίζουν να βρίσκονται σε ανώριμη κατάσταση, σε τραυματισμένη κατάσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφεύγουμε το σκοτάδι. Δεν γίνεται να αποφεύγουμε το σκοτάδι, εάν επιζητούμε φυσικά το να ανέβουμε στο φως, το να είναι όλα φως, το να βρούμε θεραπεία. Χρειάζεται να βουτήξουμε στα σκοτάδια μας, να βουτήξουμε στο σκιώδι μας σε αυτό και να τον πάρουμε μαζί μας. Δεν κατεβαίνουμε στο σκιώδι αυτό, στα σκοτεινά μας κομμάτια, ανώριμα, πληγωμένα, τραυματισμένα, αυτό εννοώ. Δεν κατεβαίνουμε και για να τα διορθώσουμε, για να τα ξεριζώσουμε, δεν υπάρχουν και αυτές οι λέξεις, να τα ξεριζώσουμε. Είναι άλλο πράγμα η μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση σημαίνει αλλάζει μορφή. Είναι αυτό, αλλά αλλάζει μορφή. Δεν ξεριζώνουμε κάτι, δεν διορθώνουμε κάτι, δεν αλλάζουμε κάτι με την έννοια πετάω αυτό, έρχεται το άλλο. Το αυτό δεν πετιέται. Μεταμορφώνεται, αλλά δεν πετιέται. Τι να κάνουμε τώρα. Εάν μας βοηθούν οι φράσεις «πετάω το παλιό, καλωσορίζω το καινούριο», εγώ συμφωνώ με αυτές. Συμφωνώ και τις παρουσιάζω και εδώ στο κανάλι μου. «Πετάω το παλιό, καλωσορίζω το καινούριο». Το παλιό που πετάω δεν είναι το κομμάτι μου. Είναι η συμπεριφορά του κομματιού, αφού μεταμορφώσω το κομμάτι που παραγάγει τη συμπεριφορά. Αφού καλοδεχτώ εκείνο μου το κομμάτι, το αγκαλιάσω, το αγαπήσω, να μαλακώσει έτσι ώστε να μεταμορφωθεί και να μου δώσει άλλο προϊόν, άλλη συμπεριφορά. Την παλιά την πετάω, την καινούρια θέλω. Όχι το κομμάτι, δεν πετάω το κομμάτι μου. Όλα μας τα κομμάτια είναι δικά μας και δεν πετιούνται. Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως και σταματάμε να λέμε όλες αυτές τις ιστορίες δικαιολογίες ώστε να αποφύγουμε να ασχοληθούμε με το σκιώδι μας σε αυτό. Με ελεύθερη επιλογή και βούληση, φυσικά. Δεν είναι κανένας από εδώ, από εσάς, από εμάς, υποχρεωμένος να ασχοληθεί με το σκιώδι αυτό. Μπορείτε να μην το κάνετε, απλά εδώ θέλω να ξέρετε ότι είναι επιλογή σας.
και να το πείτε στον εαυτό σας, εγώ σήμερα επιλέγω να μην ασχοληθώ με το σιώδη μου εαυτό, γιατί δυσκολεύομαι, δεν θέλω, φοβάμαι. Αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας, όχι να λέμε δεν υπάρχει το τραύμα, να λέμε δεν θέλω να ασχοληθώ με το τραύμα. Επιλέγω να μην ασχοληθώ με το σκιώδη μου εαυτό. Για όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να ασχοληθούν με το σκιώδη τους εαυτό, κρατάμε το μάντρα «Βουτάω στα σκοτάδια μου για να αναδυθώ στο φως». «Βουτάω στα σκοτάδια μου, αγκαλιάζω τα σκοτάδια μου, αγκαλιάζω το σκιώδη μου εαυτό για να αναδυθώ στο φως».